Θεσσαλονίκη, η πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Το φυσικό σκηνικό δράσης ενός από τα κορυφαία ταλέντα που ανέδειξε ποτέ το ελληνικό ποδόσφαιρο. Χαρισματικός αθλητής που πάντως δεν αποτελεί προϊόν της παραγωγικής διαδικασίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Βλέπετε, η ιστορία μας ξεκινά χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, κάπου στο άγνωστο Ουσμπεκιστάν. Γεννήθηκα σε Τασκέντε από γονείς πολιτικών προσφύγων. Από μικρός μου άρεσε η μπάλα, την αγαπούσα. Και ξεκίνησα από πολύ μικρός, από 8-9 χρονών. Η πρώτη μου ομάδα ήταν η Δυναμό Τασκέντες, που ξεκίνησα την καριέρα, από, όπως είπα προηγουμένως, από 9-10 χρονών. Μετά από εκεί με πήραν στη ποδοσφαιρική σχολή, που λέγεται στα ρωσικά τα τυποφασέμενη ποδοσφαιρική σχολή για μικρά παιδιά, τα ταλέντα. Και από εκεί, σαν ταλέντο, με πήγα στη πρώτη ομάδα αλφα-εθνικής, Πακτακόρ Τασκέντες. Από εκεί ξεκίνησα και την καριέρα μου. Σαν επαγγελματίας. Μετά, όπως γνωρίζετε, έπαιξα και Εθνική Σοβιετική Ένωση, Εθνική Ελπίδων, Εθνική Ανδρών, Ολυμπιακή Ομάδα. Και μετά, το 1975, επαναπατρίστηκα στην Ελλάδα, όπως ξέρετε όλοι, και στην ομάδα του Ηρακλή που γνωρίζουν όλοι οι φίλαθλοι της Ελλάδος. Βασίλης Χατζηπαναγής. Ντριπλέρμα και εξαίρετος πασέρ, βραχύσωμος αλλά και κριτικός, ο θρυλικός Μίστερ 10 του Ηρακλή και του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν πάβει να αποτελεί τον άγνωστο Χ για την πλειοψηφία των φιλάθλων εδώ στην Ελλάδα. Για τον Βασίλη πρέπει να μιλάμε 24 ώρα. Ένας υπέροχος φίλος, ένα πάρα πολύ καλό παιδί, ένας χαρακτήρας άγνιος, άριστος. Λίγα λόγια. Αυτός τα έδειχνε περισσότερο μέσα στο γήπεδο. Τον Βασίλη τον ξέρω εδώ και μια τριανταετία. Τον θυμάμαι ακόμα από την Τασκέντη. Άρχισε να παίζει μπάλα στην Δυνάμο Τασκέντης. Έδειξε τα προσόντα του, μετά τον πήραν στο Πακτακόρ. Έπαιξε σπουδαία μπάλα στο Πακτακόρ. Είχε και καλούς συμπαίχτες. Τον Μιχαήλ, τον Άντο Μακαρίτη μαζί με τον Φιόντοροφ. Είχαν μια πάρα πολύ υπέροχη ομάδα. Μόνο να σας πω ένα, μόλις το Κίεβο είχε κερδίσει το κύπελλο κυπελούχων. Μόλις το κέρδισε ήρθε στην Τασκέντη και έχασε 5-0. Που ο Βασίλης ήταν υπέροχος. Το Βασίλη το Χατζηπαναγή τον ήξερα από το Τασκέντε, στο γήπεδο του Πακτακόρ. Πηγαίναμε και το βλέπαμε. Ήταν πάντα γεμάτο. Ήταν ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής, Έλληνας ποδοσφαιριστής. Όταν έμπαινε στο γήπεδο, οι περισσότεροι φίλαθλοι ήταν μουσουλμάνοι. Και πετάγανε από τη χαρά τους τα καπέλα που λέγονται Τσουμπιτσέικα. Ήταν ένας παίκτης παγκόσμιας κλάσης, μπορούσε να πάρει μια ομάδα μόνος του. Και όλοι ήταν περήφανοι για αυτόν, ναι, και οι εφημερίδες γράφανε ο αθάνατος Έλληνας. Το παρασούκλι του ήταν Χατζά. Αυτός ο Χατζηπαναγή
Μαρκάρεται πάντα από τον Βαζάκα. Φεύγει ο Χατζηπαναγής. Κοιτάξτε τι κάνει. Μπαίνει μέσα, κάνει τη σέντρα. Κοφίδι στο σουτ και άω την μπάλα. Βασίλης Χατζηπαναγής λοιπόν. Ένας αιρετικός του ποδοσφαίρου. Το απόλυτο ταλέντο που όχι μόνο χειροκροτήθηκε στο γήπεδο, αλλά αποτέλεσε και πηγή έμπνευσης. Για μένα που ασχολήθηκαν με το αθλητικό ρεπορτάζ στη ζωή μου ήταν κορυφαία έμπνευση. Γιατί ο Βασίλης Χατζηπαναγής ήταν ένας ποιητής μέσα στα γήπεδα. Είχε τη στόφα ενός πολύ μεγάλου ποδοσφαιριστή και είχε τη δωρεά του Θεού επάνω του. Ήταν μια ποδοσφαιρική ιδιοφία. Ο Χατζηπαναγής θα μπορούσα να πω ότι τηρουμένων των αναλογιών ήταν στη θέση του ότι υπήρξε ο Γκαρίντσα στην Εθνική Βραζιλίας. Μόνο με παίκτες σαν τον Κρόιφ, τον Ριβέρα και τον Γκίγκαν μπορώ να το συγκρίνω. Ίσως να ήταν και ο μεγαλύτερος παίκτης που πέρασε ποτέ από τα ελληνικά γήπεδα, όχι στη προσφορά αλλά σε ταλέντο. Ήμουνα παιδάκι όταν περίμενα το τρένο να έρθει από την Τασκένδη, σαν οπαδός βέβαια του Ηρακλή τότε. Και βέβαια έτυχε, μεγάλη χαρά για μένα, να παίξω συμπαίκτης με αυτόν τον μεγάλο ποδοσφαιριστή. Για μένα ήταν η μεγαλύτερη εμπειρία που είχα και πιστεύω τέτοια εμπειρία πολύ λίγοι άνθρωποι τη γνωρίσανε και εγώ ήμουν ένας από τους εκλεκτούς, από τους τυχερούς πιστεύω ανθρώπους που έτυχε να παίξω συμπαίκτης με τον Χατζηπαναγή. Το θαύμαζε όλος ο κόσμος. Έτσι συνέβη και μαζί μου, να τον βλέπω στην τηλεόραση και να το θαυμάζω. Όμως για μένα συνέβη κάτι που δεν συμβαίνει σε πολλούς αθλητές. Κάποια στιγμή βρισκόμουν στα Νέα Πλάγια Χαλκιδικής και παραθέριζα. Ήμουνα στα 16,5 ηλικία. Ο Βασίλης ήταν το μεγάλο αστέρι της Θεσσαλονίκης του Ηρακλή. Κάποια στιγμή βρισκόμουν στη θάλασσα και έτυχε να το βλέπω μπροστά να παίζει ποδόσφαιρο με δύο φίλους του. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα γίνουμε συμπαίχτες. Επιστρέφω από την Χαλκιδική και έρχονται από την ομάδα τη Μικρή την Πηλαία και μου ανακοινώνουν ότι με ζητάει ο Ηρακλής και κάποια στιγμή με φωνάζουν και εμένα. Κλείνει η μεταγραφή και βρίσκομαι στο Καφτατζόγλιο στάδιο κοντά στον Βασίλη τον Χατζηπαναγή. Νομίζω για μένα υπήρχε κάποιο δέος, όπως και για κάθε αθλητή και φυσικά περισσότερο σε μένα που ήμουν σε πολύ μικρή ηλικία. Κεφάλι του σπατιού είχα τον ύπνο του λαγού. Είχα τον ύπνο του λαγού. Αγναντεύα την πυρκαγιά της θεμονιάς. Συγκομιδής πήρα τα χάρη μαζί
Την ώρα που οι φιλάθλοι κερκίδες χειροκροτούσαν τις βιρτουόζικες ενέργειες του Βασίλη Χατζηπαναγή, κάποιοι άλλοι στον αγωνιστικό χώρο έτρεφαν μάλλον διαφορετικά αισθήματα για αυτόν, για αντίπαλοι του. Νομίζω ότι με τον τρόπο του παιχνιδιού που έκανε, προβλημάτιζε οποιοδήποτε αντίπαλο αν θα πρέπει να τον παίξει δυνατά ή αν θα πρέπει να τον παίξει έξυπνα. Δεν υπήρχε περίπτωση ποδοσφαιριστής που θα θελήσει να τον παίξει δυνατά να μην είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα με τον Χατζηπαναγή. Σαφώς υπήρχαν ποδοσφαιριστές μετά το πρώτο-δεύτερο χρόνο που έπαιξε και κατάλαβαν το ποδοσφαιρικό του χαρακτήρα να μπορούν να τον αντιμετωπίζουν πάρα πολύ καλά, βάζοντας κατά κύριο ατού στην αντιμετώπιση του το μυαλό και το έξυπνο παιχνίδι το οποίο έπρεπε να κάνει απέναντι από τον Χατζηπαναγή. Σαν αντίπαλος ήταν κίνδυνος θάνατος για οποιονδήποτε τερματοφύλακα και οποιονδήποτε αμυντικό. Ήταν ένας πανέξυπνος ποδοσφαιριστής, ο οποίος σε κάθε ένα παιχνίδι, σε κάθε λεπτό αυτοσχεδίαζε. Δεν μπορούσες να τον υπολογίσεις το τι θα κάνει τώρα και να τον υπολογίσεις στην ίδια φάση τι θα κάνει μετά από 2 λεπτά ή μετά από 3 λεπτά. Για μένα ο Βασίλης Χατζηπαναγής ήταν φαινόμενο για τα ελληνικά γήπεδα. Στα μεταξύ μας παιχνίδια μεταξύ του Άρη και του Ηρακλή θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα των παιχτών του Άρη ήταν ποιος θα είναι ο παίχτης που θα αντιμετωπίσει τον Βασίλη Χατζηπαναγή. Και θα έλεγα ότι υπήρχε πολύ μεγάλο τρακ μεταξύ των ποδοσφαιριστών του Άρη ποιον θα ανακοινώσει ο προπονητής πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Γιατί ο Βασίλης ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν ήξερε ανά πάσα στιγμή τι ακριβώς μπορεί να κάνει. Μέχρι θα έλεγα ότι υπήρχαν ποδοσφαιριστές οι οποίοι γελιοποιήθηκαν από τις ενέργειες του Βασίλη του Χατζηπαναγή. Στα παιχνίδια αυτό που θυμάμαι ήταν πάντα ήταν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές. Μάλιστα θυμάμαι συγκεκριμένα ένα παιχνίδι σε αγώνα κυπέλου μεταξύ του Άρη και του Ηρακλή μέσα στο Χαριλάου. Ενώ είχαμε χάσει μέσα στο Καφταντζόγλιο σε διπλά παιχνίδια 3-0 από το Ηρακλή. Στο δεύτερο παιχνίδι ο Βασίλης αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα τραυματισμού και δεν έπαιξε. Είχαμε φτάσει 20 λεπτά πριν από το τέλος του παιχνιδιού να έχουμε ένα σκορ 4-1 και θέλαμε ακόμη ένα γκολ. Και αναγκαστικά τότε, δεν θυμάμαι ο προπονητής ποιος ήταν του Ηρακλή, έβαλε τον Βασίλη Χατζηπαναγή μέσα, ο οποίος πράγματι στα 15 λεπτά που έπαιξε του παιχνιδιού τα τελευταία βοήθησε πάρα πολύ τον Ηρακλή, κρατούσε την μπάλα στο χώρο του κόρνερ κοντά και δεν μπορούσαμε να πάρουμε την μπάλα και έτσι τελείωσε το παιχνίδι με 4-1 και πήρε την πρόκριση ο Ηρακλής. Τρελανόταν οι ίδιοι οι συμπαίκτες του με τον Βασίλη. Πόσο μάλλον σε πράγματα που έχει κάνει στο γήπεδο, όπως θυμάμαι ένα περιστατικό με έναν ποδοσφαιριστή, δεν έχει σημασία ποιος ήταν, σε ένα παιχνίδι εδώ στο Καφτατζόγλιο και αφού του πέρασε την μπάλα 2-3 φορές κάτω από τα πόδια, ο ποδοσφαιριστής αυτός σταμάτησε, δεν συνέχισε και γύρισε στο Λάιτσμαν, έκανε το σταυρό του και λέει εμένα, εγώ λέει δεν πρόκειται ποτέ ξανά να ορμήξω σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Ήταν κάτι, ένα χαρακτηριστικό ας πούμε της ιδιοφύειας ποδοσφαιριστικής του Χατζηπαναγή. Ήταν τόσο καλός παίχτης, ώστε από ό,τι θυμάμαι και όλοι οι προπονητές των αντιπάλων ομάδων πριν από τον αγώνα στα αποδυτήρια εφιστούσαν την προσοχή στους παίχτες τους να παίξουν το Χατζηπαναγή κοντά, σκληρά και με αθλητικό τσάρτζ, πάντως σκληρά. Γι' αυτό και τραυματιζόταν συχνά. Είχε πολλή ποικιλία στο παιχνίδι και δεν μπορούσε να πει συγκεκριμένα ότι φυλά αυτό ή το άλλο για να μπορείς να τον αντιμετωπίσεις. Ο Βασίλης, σας είπα και πάλι, αυτοσχεδίαζε πάρα πολύ στον αγωνιστικό χώρο. Δεν μπορούσες να έχεις το μυαλό σου ή να έχεις ησυχάσει όταν έχεις αντίπαλο τον Βασίλη Χατζηπαναγή. Για τους αντιπάλους δεν με ενδιαφέρει ποτέ, γιατί πιστεύω ότι είχα καλή ψυχολογία και δεν νομίζω να με προβλημάτισαν. Το μόνο που με προβλημάτισε νομίζω ότι η σκληρή αμυντική που πιστεύω αυτοί αν δεν με παίζαν, αν με παίζαν αντιαθλητικά, μόνο έτσι μπορούσαν να με σταματήσουν. Αλλιώς πιστεύω δεν μπορούσαν να με σταματήσουν. Το λέω αυτό εγωιστικά και καθαρά. Ψάχνει και βρίσκει ωραία τον Χατζηπαναγή. Πολύ ωραία περνάει τον Εμμανουήλ. Δεύτερη προσπάθεια. Περνάει και τον Παπαθεοδόρου μέσα στη μεγάλη περιοχή. Γυρνάει την μπάλα. Παπαϊωάννου, εκπληκτική ευκαιρία για τον Ηρακλή. Ζήφκας που κάνει νέα σέντρα. Η μπάλα φτάνει στον Παπαδόπουλο. Ο Χατζηπαναγής μέσα στην περιοχή κάνει το σουτ. Η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και στα δίχτυα. Λένε πως η μνήμη συχνά κάνει περίεργα παιχνίδια. Για το Βάσκια όμως, ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος του 1976 με αντίπαλο τον Ολυμπιακό,
αλλά και η συμμετοχή του στη μεικτή κόσμο δεν θα μπορούσαν παρά να είναι ανεξίτηλα γραμμένα στις θηρίδες του μνημονικού του. Χαρακτηριστικό το μάτς του τελικού του 1996, όταν πρώτο ήρθα στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό. Θυμάμαι τότε φαβορεί τον Ολυμπιακό, όλοι λέγονται ότι ο Ολυμπιακός θα του πάρει το κύπελο και τελικά το πήραμε εμείς. Ήταν η μεγάλη στιγμή για μένα στην καριέρα, ήταν η πρώτη χρονιά που ήρθα στην Ελλάδα και με την ομάδα με πήραμε αυτό το κύπελο. Και νομίζω το δεύτερο στην καριέρα μου, το μάτς που έχω παίξει, ήταν το κάλεσμα που στη μεικτή κόσμο. Αυτό για μένα ήταν ο σταθμός στην καριέρα μου. Αφού δεν παίξαμε εθνική, τουλάχιστον παίξαμε μεικτή κόσμο. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά και τα λόγια τότε του Βραζιλιάνου που είχαμε coach στη μεικτή κόσμο, ότι εσύ Βασίλη μπορούσε να παίξει οποιαδήποτε ομάδα του κόσμου. Το παιχνίδι δεν το φοβόμασταν καθόλου, ούτε κάποιο ειδικά παίχτη του Ηρακλή. Ασχέτως αν μετά το παιχνίδι εξελίχθηκε σε show του Χατζηπαναγή και κατ' ουσίαν ήταν ο άνθρωπος ο οποίος στέρισε το κύπελο από τον Ολυμπιακό. Προπονητής του Ολυμπιακού τότε ήταν ο κύριος Δαρύβας. Υπήρχε μεγάλη, από ό,τι είχα καταλάβει, ανησυχία από το πρόσωπό του απέναντι στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Μου είχε αναθέσει να τον επιτηρώ από την αριστερή πλευρά που έπαιζε. Για να είμαι ειλικρινής, ήταν ίσως από τις λίγες φορές που παράκουσα εντολές προπονητή. Και όταν εννοώ παράκουσα, ήμουνα σε αρκετά καλή κατάσταση και με την ψυχολογία ότι είχα γίνει και ενεργό μέλος της ενδεκάδος της Εθνικής Ανδρών και ήθελα να κάνω και εγώ το παιχνίδι μου, παρά να συνέχεια να τρέχω πίσω από τη Χατζηπαναγή. Έτσι όπως εξελίχθη το παιχνίδι, σαφώς και μία αρκετά μεγάλη μερίδα τη στιγμή που σου είχε αναθεθεί ένας ρόλος και εσύ θέλεις να κάνεις το κεφαλιό σου, συνάμα με τη δική σου την κακή απόδοση, την πλήρωση και η ομάδα, η οποία εξελίχθη σε ένα παιχνίδι Grand Guignol με 4-4 τελικό σκορ, με χτυπήματα πέναλτι κτλ. Ίσως αν είχαμε κατακτήσει εκείνο το κύπελο να ήμασταν λίγο καλύτεροι ψυχολογικά από την άσχημη την απόδοση, ειδικά τη δικιά μου και μετά όλης της ομάδας, γιατί γενικά ο Ολυμπιακός δεν ήταν πάρα πολύ καλός στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αλλά οπωσδήποτε αυτό το οποίο έχει σηματοδοτηθεί από το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι πλέον ενός νέου μεγάλου ηγέτη στο ελληνικό ποδόσφαιρο που ακούει στο όνομα τότε του Βάσια του Χατζηπαναγή. 1976 στη Νέα Φιλαδέλφια, Ηρακλής Ολυμπιακός 4-4, ο Χατζηπαναγής με μια εντυπωσιακή προσπάθεια αποφεύγει και Λεσίδη και Κλέζο και κάνει το 1-0 στο 27ο λεπτό, εδώ ο σκόρα. Ήταν το πιο συναρπαστικό μάτς των τελευταίων χρόνων. Προσέξτε πάλι την προσπάθεια του Χατζηπαναγή που στο 27ο λεπτό έδωσε την πρωτοπορία στον Ηρακλή. Ο Κλέζος μόλις απέτυχε να αλλάξει την πορεία της μπάλας. Ο Χατζηπαναγής πάλι στο προσκήνιο, στο πρώτο λεπτό θα αποφύγει τον Αγγελή και με σούτ στην κλειστή γωνία θα κάνει το 3-2 για τον Ηρακλή. Ήταν το καλύτερο παιχνίδι του Χατζηπαναγή στην Ελλάδα. Ξανά εδώ τον γκολ του Χατζηπαναγή.
Για πολλούς, το ερώτημα ταλέντο ή δουλειά αποτελεί αφορμή για φιλοσοφικές αναζητήσεις και ατέρμονες συζητήσεις. Για το βάσιμο στα πράγματα ήταν και είναι πάντα ξεκάθαρα. Για μένα είπαν ότι ήμουν ένα μεγάλο ταλέντο στο ποδόσφαιρο, αλλά νομίζω ότι αν δεν δουλέψεις σκληρά και μεθοδικά, νομίζω ότι το ταλέντο σβήνει και αυτό το λέω σαν συμβουλή εγώ για τους, και για τους νέους που ξεκινάνε, ότι μόνο με ταλέντο δεν γίνεται τίποτα. Το λέω σαν παράδειγμα και σου συμβουλεύω ότι μόνο μέσα από τη δουλειά θα μπορούν να επιτύχουν. Ο Βάσιας ήταν ένα ταλέντο και τα ταλέντα δεν γίνονται, γεννιόνται. Ασφαλώς κέρδισε με το να προπονηθεί καλά, με το να αποκτήσει φυσική κατάσταση καλή, με το να μάθει 5-10 πράγματα από κάποιον άξιο προπονητή που είχε. Αλλά κατά βάση το 80% του Χατζηπαναγή ήταν ταλέντο. Το ταλέντο είναι έφυτο. Τα χαρακτηριστικά του κάθε ποδοσφαιριστή δεν μπορεί να μεταφυτεύονται από ποδοσφαιριστή σε ποδοσφαιριστή. Ειδικά όταν υπάρχουν σπάνια ποδοσφαιρικά ταλέντα με ιδιαιτερότητες τεχνικής όπως είχε ο Χατζηπαναγής, πολύ δύσκολο να βρεθεί δεύτερος Χατζηπαναγής. Νομίζω ότι όποιος προσπαθήσει να τον μιμηθεί, δεν θα μπορέσει να τον μιμηθεί κανένας καθόλου καλά. Εάν είναι κανένας, υποτίθεται, μίμος σε κινήσεις, όχι σε φωνή, ίσως να μπορέσει να κάνει το ένα εκατοστό από ό,τι έκανε ο Χατζηπαναγής. Παραπάνω δεν θα μπορέσει να κάνει κανένας. Νομίζω ότι ο Χατζηπαναγής με το ταλέντο το οποίο είχε, αυτή τη στιγμή αν έπαιζε, πιστεύω ότι θα πήγαινε ακόμα κόσμο στο γήπεδο για να τον δει και να τον θαυμάσει. Κατά την άποψή μου, που μπορεί να είναι, να μην είναι και αντικειμενική, γιατί ήταν ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο τον σεβόμουν. Αλλά η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεύτερος Χατζηπαναγής από την Ελλάδα δεν θα ξαναπεράσει και ποδοσφαιριστής με τέτοια τεχνικά χαρίσματα από την Ελλάδα δεν θα ξαναπεράσει. Ένας ήταν ο Χατζηπαναγής. Μόλις γεννήθηκε ο Χατζηπαναγής, ο Θεός έσπασε το DNA του για να μην ξαναβγεί δεύτερος ποδοσφαιριστής τέτοιος. Χατζηπαναγής στο corner. Και είναι το 1-0. Είναι το 1-0 μετά από αυτό το έξοχο χτύπημα corner του Ηρακλή. Του Χατζηπαναγή καρποφορεί η υπεροχή των παιχτών του γηπεδούχου. Κοφίδης. Ωραία παλιά. Ξέφυγε. Μπήκε στην περιοχή. Γυρίζει την μπάλα. Μόνος του. Και είναι το 1-0. Και είναι το 1-0 από τον Βασίλη Χατζηπαναγή. Ακριβώς το 21 λεπτό του δευτέρου μέρους, ο Βασίλης Χατζηπαναγής ανοίγει το σκορ στο Καφτατζόγλιο και κάνει το Ηρακλής Παναθηναϊκός 1-0. Για κάποιους ανθρώπους, το ποδόσφαιρο είναι άθλημα. Για κάποιους άλλους, είναι ίσως ένα επάγγελμα. Για τον Βασίλη Χατζηπαναγή όμως είναι κάτι περισσότερο, κάτι απλούστερο. Είναι θέαμα. Πάντοτε μ' άρεσε το θεαματικό ποδόσφαιρο. Γι' αυτό και από μικρό παιδί ήμουνα Εθνική Βραζιλίας. Θα πω και ένα περιστατικό. Πολλές φορές με ρωτούσαν φίλαφλοι και αυτό στον δρόμο και μου λένε αυτό που έκανες, λέει, τα έκανες με πρόγραμμα. Στην προπονήση εγώ έλεγα ποτέ δεν έκανα αυτά που έκανα με πρόγραμμα. Όλα τα έκανα, ήταν αυτοσχεδιασμός, ήταν η φαντασία μου. Ποτέ δεν έλεγα αυτό θα το κάνω τώρα. Εκείνη τη στιγμή έλεγα πρέπει να κάνεις αυτό. Εκείνη τη στιγμή με ερχόταν από το μυαλό. Γι' αυτό σας είπα ότι πάντοτε μ' άρεσε το θέμα, βέβαια να είναι μόνο το θέμα, να συνδυάζεται με ουσία. Για μένα ο Βασίλης Χατζηπαναγής ήταν ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές που υπήρξαν στον κόσμο. Δεν μιλάω για τον ελληνικό χώρο, σίγουρα δεν πρόκειται να υπάρξει τέτοιος ποδοσφαιριστής, πιστεύω, για πολλά χρόνια ακόμη. Αλλά αν κάνουμε σύγκριση για την ποδοσφαιρική του ικανότητα, με το μόνο ποδοσφαιριστή που μπορώ να το συγκρίνω ήταν με τον Μαραντόνα. Δεν κοιτούσα το Χατζηπαναγή τι έκανε. Κοιτούσα την αιστεία γιατί ήξερα ότι ανά πάσα στιγμή η μπάλα θα έρθει. Στις συζητήσεις που είχαμε στο δωμάτιο μαζί και φυσικά αυτός σαν μεγαλύτερος πάντα με πρότρεπε να έχω θάρρος και να τον προσέχω, μου έλεγε ότι δεν θέλει να με κοιτάς, να πηγαίνεις εκεί που ξέρεις και γρήγορα και η μπάλα θα έρθει σε σένα. Και όπως καταλαβαίνετε, πάντα ο Χατζηπαναγής, επειδή είχε μεγάλο μαλλί, το κεφάλι του το είχε κάτω, νομίζαν όλοι ότι δεν μας έβλεπε. Ήταν, νομίζω, ο μόνος που έβλεπε όλο το γήπεδο. Είχε φοβερή
περιφέρεια με τα μάτια του και σε κοντινή αλλά και σε μακρινή. Νομίζω ότι στην Ελλάδα ήταν τελειότητα του ποδοσφαίρου. Δεν πιστεύω στα, για αυτά που έχω δει εγώ σαν αθλητής επαγγελματίας επί 16 χρόνια να έχει ξανασυμβεί, μάλλον να έχει ξαναπεράσει αθλητής τέτοιος μέσα από τα ελληνικά γήπεδα. Φυσικά δεν θέλω να δικήσω κάποιους άλλους, αλλά μιλάω αυτά που γνωρίζω και ξέρω και αυτά που έχω δει. Και εκείνο που εύχομαι είναι να μπορέσει να βρεθεί ένας ίδιος αθλητής σαν τον Χατζηπαναγή στα ελληνικά γήπεδα για να συνεχίσει αυτές τις επινοήσεις και εμπνεύσεις που είχε αυτός ο άνθρωπος. Ήταν το κάτι άλλο. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι μια πάστα ποδοσφαιριστού. Ό,τι περίμενε από τον προπονητή να το πει πώς θα παίξει ο Βασίλης ο Χατζηπαναγής. Ο Βασίλης ο Χατζηπαναγής είχε αυτοσυγκέντρωση, είχε αυτοσχεδιασμούς μόνος του, έκανε αυτές τις τρίπλες φανταστικές, ήξερε, ήταν και ομαδικός παίκτης, εκτός του ότι προσέφερε σαν άτομο, αλλά έπαιρνε με την ποδοσφαιρική διάλεκτο, έπαιρνε και πολλές φορές και τον Ηρακλή στην πλάτη του. Είχε σαν βασικό προσόν την τρίπλα την οποία είχε, ήταν μια μαγική τρίπλα, όπως λέγανε και τότε οι εφημερίδες. Μια τρίπλα η οποία κατέληγε συχνά σε γκολ από τον ίδιο, αλλά ορισμένες φορές κατέληγε και σε κάποια πάσα προς κάποιο συμπαίκτη του, σε μια περίπτωση από αυτές που λέμε έτοιμο γκολ. Συνδύαζε δηλαδή, ήξερε όχι μόνο να τριπλάρει, αλλά και να κατευθύνει μια ομάδα και να εκμεταλλευτεί την τρίπλα του προς όφελος του συνόλου. Πράγμα που δεν συμβαίνει συχνά σήμερα σε ορισμένους παίκτες. Αρχίζουν να τριπλάρουν ένα, δύο, τρεις αντιπάλους, παρασύρονται από τον ενθουσιασμό τους, πάνε να περάσουν και τον τέταρτο και αγνοούν ένα συμπαίκτη τους που είναι δίπλα. Για την εθνική ομάδα βέβαια ήταν μεγάλο παράπονο που δεν έχω παίξει στην εθνική, γιατί όπως έπαιξα σε όλες τις εθνικές Σοβιετικής Ένωσης, έτσι ήθελα, γιατί ήμουν Έλληνας και ήθελα να παίξω στην εθνική Ελλάδος. Αλλά τελικά δεν έγινε. Εντάξει, υπήρχε αυτός ο νόμος ότι αν ένας παίκτης παίξει μια εθνική δεν μπορεί να παίξει άλλη, αλλά αυτό γινόταν, αυτός ο νόμος ήταν για, αν παράδειγμα είσαι Αργεντινός ή είσαι Ούγγρος, όπως είναι παράδειγμα μια περίπτωση, να σας αναφέρω με το Πούσχας που ήταν εθνική Ουγγαρίας και πήρε μεταγραφή στη Ρεάλ Μαντρίτης και πήρε ισπανική υπηκότητα και έπαιξε στην εθνική Ισπανίας. Για αυτή την περίπτωση είναι σίγουρα ήταν σωστό που έκανε η FIFA. Αλλά εγώ ήμουν Έλληνας, ήμουν από Έλληνες γονείς και πιστεύω ότι μπορούσα να παίξω με ειδικό δικαστήριο. Αλλά δεν έγιναν σωστές ενέργειες και θα το λέω πάντοτε αυτό το πράγμα, όσο μιλάμε να πεθάνουμε, ότι μπορούσε να παίξει εθνική Ελλάδος, αλλά δεν έπαιξε. Τότε ο Χατζηπαναγής δεν φόρεσε ποτέ τη φανέλα της εθνικής ομάδας στη γαλανόλευκη φανέλα, είναι, θα έλεγα, ένα πένθος για το οποίο ευθυνόμαστε όλοι μας. Ευθύνονται όλοι οι κατά καιρούς Υπουργοί Αθλητισμού και οι υπεύθυνοι της ΕΠΟ, που δεν μπόρεσαν να βρουν τρόπο, ακόμα έστω και παράνομα,
να μπορέσει αυτός ο παίκτης να φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Γιατί καταλάβαινα ποιοι ήταν οι διεθνείς κανόνες και οι συνθήκες που το απαγόρευαν, αλλά μπορούσαμε να πάρουμε πρωτοβουλίες όπως έχει γίνει σε άλλες περιπτώσεις. Υπάρχουν παίκτες που έχουν φορέσει τη φανέλα τριών εθνικών ομάδων, ίσως ο Ντι Στέφανο ήταν ένας τέτοιος παίκτης, για να γινόταν αυτό το όνειρο όλων των φιλάθλων και ένα όνειρο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και εγώ έχω την ευθύνη μου σαν υπουργός αθλητισμού, γιατί δεν τόλμησα να κάνω κάτι τέτοιο έξω. Όλοι φοβόμασταν τις επιπτώσεις. Θα έπρεπε να γίνει. Θέλω να πω λοιπόν τώρα ότι ήταν μια ορφάνεια για τους Έλληνες που δεν είδαν τον Χατζηπαναγή, Έλληνες φιλάθλους, να φοράει τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Και δεν ξέρω αν τη φόρεσε μόνο σε ένα φιλικό παιχνίδι. Θα ήταν διαφορετική και η μοίρα της εθνικής, όχι τόσο σε αξία ποδοσφαιρική, όσο στο ότι θα ομόφαινε το παιχνίδι της και θα ήταν τιμή για τους ξένους να βλέπουν ένα τόσο μεγάλο παίκτη να παίζει με την γαλανόλευκη φανέλα. Ο Χατζηπαναγής προφανώς θα εννοεί ότι έπρεπε να παρανομήσει η UEFA. Γιατί άλλη ενέργεια δεν χρειάζεται. Θα μπορούσε να γίνει, ας πούμε, μια πλαστογραφία από την Ομοσπονδία του Ουσμπεκιστάν και της Ρωσία, της Σοβιετικής Ενώσεως τότε, να σβήσει το όνομά του από τη συμμετοχή. Επειδή όμως υπάρχουν φύλλα αγώνων και είχε γραφτεί στο φύλλο αγώνος, το φύλλο αγώνος βρίσκεται στην UEFA. Και αν γινόταν η ανομαλία στο Ουσμπεκιστάν και στην Τασκένδη, η ανομαλία αυτή αμέσως θα πήγαινε και στην UEFA. Δηλαδή θα υπελαμβάνεται η UEFA. Και δεν ξέρω αν άξιζε τον κόπο η Ελλάς να πέσει σε ένα σοβαρό σφάλμα, ηθικό, σοβαρό ηθικό σφάλμα, προκειμένου να παίξει ο Χατζηπαναγής στην Εθνική. Θα έλεγα ότι ήταν τραγικό σφάλμα της πολιτείας τότε που ο Βασίλης ο Χατζηπαναγής δεν μπόρεσε να παίξει στην Εθνική ομάδα, που νομίζω ότι θα έδινε πάρα πάρα πολλά. Για μας τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, όταν ο Βασίλης ο Χατζηπαναγής κλήθηκε για να παίξουμε το 1976 για πρώτη φορά με την Εθνική ομάδα σε ένα παιχνίδι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας με την Πολωνία, ήταν μια ελπίδα ότι ο Βασίλης ο Χατζηπαναγής θα συνεχίζει να παίζει στην Εθνική ομάδα. Δυστυχώς για μας ο Βασίλης δεν έπαιξε. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι ο Βασίλης Χατζηπαναγής σε αυτό το παιχνίδι μάγεψε 25.000 κόσμο με την απόδοσή του, με την τεχνική του, με την καλοσύνη του και με την ηγετική του φυσιογνωμία που παρουσίασε μέσα στο γήπεδο. Ο Βασίλης Χατζηπαναγής, που τελικά η Σοβιετική Ένωση δεν του έδωσε την άδεια να παίξει στην Ελλάδα, γιατί είχε παίξει στην Εθνική Ελπίδα της Σοβιετικής Ένωσης, ήταν ίσως η χειρότερη σελίδα της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου, γιατί έχασε έναν μεγάλο ηγέτη που μαζί με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές θα παρουσιάζαν ένα τέλειο συγκρότημα της εθνικής ομάδος για τα παιχνίδια της Ευρώπης και γιατί όχι του παγκοσμίου κυπέλλου. Δυστύχησε το ελληνικό ποδόσφαιρο, η ελληνική εθνική ομάδα που δεν μπόρεσε να τον έχει στις τάξεις της σαν ενεργό μέλος της ενδεκάδος. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, νομίζω είχε παίξει ένα φιλικό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Οπωσδήποτε ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα μπορούσε να είχε δώσει πολύ μεγάλη βοήθεια στην εθνική ομάδα. Για τους γνωστούς λόγους δεν μπόρεσε να έχει συμμετοχή στην τότε εθνική, η οποία ήταν αρκετά αξιόλογη. Όχι μόνο δεν ολιγόρησε η ΕΠΟ. Τι λέτε εσείς, την τότε ΕΠΟ δεν τη συνέφερε να έχει το καλύτερο εξτρέμ της Ευρώπης μετά τον Κρόιφ. Μετά τον Κρόιφ ο καλύτερος, και όχι τον Μάθιους, αλλά ο Μάθιους ήταν εξωδεξιά. Έπαιζε στη Σαουθάμπτον εξωδεξιά. Ο Κρόιφ ήταν καλύτερος από τον Χατζηπαναγή. Δεν μας συνέφερε εμάς. Δεν μας έφερε να δείξουμε επιτυχίες σαν ΕΠΟ. Και προσωπικός και ομαδικός και συνολικός και εθνικός. Αλλά και προσωπικός, αν το θέλετε, από ταπεινά ελαττήρια. Δεν θέλαμε εμείς. Από την άλλη πλευρά για τον Χατζηπαναγή. Χατζηπαναγής που μαρκάρεται από Καπουράνη και Τόγια, τελικά δίνει πολύ ωραία μέσα στην περιοχή για τον Καραΐσκο. Καραΐσκος πλασάρει για τον Παπαϊωάννου. Ο Παπαϊωάννου που κάνει το σουτ, την πάρει στα δίχτυα. Με εκτελεστεί τον Βασίλη Χατζηπαναγή λοιπόν, ακριβώς το 16. Ο Ηρακλής πλασάρει τον Αρβανίτη και κάνει ο Βασίλης Χατζηπαναγής το 1-0 ακριβώς το 16. Στο Βονόρτα γίνεται το λάθος, Καραΐσκος. Χατζηπαναγής και Κυράστας, Χατζηπαναγής
Μπαίνει στην περιοχή με τον κυράστο Χατζηπαναγκής, γυρίζει την μπάλα, έρχεται Μητρόσαβιτς και σε κενό τέρμα στην κυριολεξία. Ο Γιουγκοσλάβος Μητρόσαβιτς κάνει τη μεγαλύτερη ως τώρα ευκαιρία ακριβώς στο 16 του δεύτερου μέρους για να κάνει το Ηρακλής Παναθηναϊκός 2-0. Ο Βασίλης Χατζηπαναγκής δεν αγωνίστηκε ποτέ σε γήπεδο όπως το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών. Δεν ευτύχησε ποτέ να πραγματοποιήσει τις τρίπλες του σε χαλιά χορτάρινα όπως εδώ, στο Ολυμπιακό Στάδιο στο Μαρούσι. Βλέπετε, στη μετά Μποσμάν εποχή κάποια πράγματα είναι δεδομένα και αυτονόητα, όπως τα χρήματα ή τα συμβόλαια. Στην εποχή του Βάσια όμως ήταν απλώς όνειρα. Νομίζω ότι η καριέρα μου δεν ήταν αυτή που ήθελα εγώ. Βέβαια, εντάξει, ο κόσμος με αγάπησε, όλος ο κόσμος και το Ηρακλή και όλη η Ελλάδα με έχει αγαπήσει, αυτό δεν έχω κανένα παράπονο. Αλλά αυτό προηγουμένως που είπα ότι είμαι λίγο δυσαρεστημένος από την καριέρα μου, το λέω ότι με τις δυνατότητες που είχα, πιστεύω μπορούσα να παίξω και το όνειρό μου ήταν να παίξω σε ξένη ομάδα, σε μεγάλη ομάδα, γιατί πιστεύω ότι είχα το ταλέντο που χρειαζόταν για ένα μεγάλο παίκτη για αυτές τις ομάδες. Άρα τι να κάνουμε, δεν μπόρεσα, έπαιξα στον Ηρακλή, δεν έχω κανένα παράπονο, τέλος πάντων, έπαιξα σε αυτή την ομάδα που, εντάξει, όπως είπα προηγουμένως, με αγάπησε και ο κόσμος, με αγάπησε και ο κόσμος όλης της Ελλάδος. Το μόνο βέβαια το παράπονο μου είναι που δεν έχω παίξει και στην Εθνική Ελλάδος και λίγες διακρίσεις ήταν και με την ομάδα μου, ευρωπαϊκές. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι λίγο είμαι δυσαρεστημένος με την καριέρα. Αυτή που έκανα, πιστεύω ότι είχα περισσότερα μπορούσα να δώσω. Υπάρχει κάτι ακόμα επίσης που μπορούμε να πούμε ότι ήταν άτυχος ο Χατζηπαναγκής. Ότι δεν έπαιξε σε μια μεγάλη ομάδα. Δεν θέλω να μειώσω τον Ηρακλή που είναι ένας ιστορικός σύλλογος, ένας από τους καλύτερους συλλόγους που υπάρχουν στην Ελλάδα, που δεν καλλιεργεί μόνο το ποδόσφαιρο αλλά και πολλά άλλα αθλήματα. Ασφαλώς όμως δεν είχε την οντότητα, τη δύναμη ποδοσφαιρικά για να καλύψει το Χατζηπαναγκή. Ένας τόσο μεγάλος ποδοσφαιριστής σαν τον Βασίλη τον Χατζηπαναγκή δεν γεύτηκε αυτά τα οποία θα δικαιούται σαν παίχτης. Υπήρχαν άλλοι ποδοσφαιριστές χωρίς να έχουν την ακτινοβολία και την προσωπικότητα του Βασίλη Χατζηπαναγκή και βέβαια αποκτήσανε τίτλους, πήρανε τίτλους και πήρανε όλα αυτά τα οποία ανηρευόντουσαν σαν παίχτες. Ο Βασίλης Χατζηπαναγκής, ίσως αν πήγαινε σε μια μεγάλη ομάδα, όπως ήταν ο Παναθηναϊκός εκείνη την εποχή, όπως ήταν ο Ολυμπιακός, όπως ήταν και η ΑΕΚ, αν θέλεις, θα μπορούσε να είναι το ίδαλμα της Ευρώπης. Αν όχι, και όχι της Ελλάδος μόνο. Παρ' όλα αυτά, έμεινε στον Ηρακλή, τον αγάπησε τον Ηρακλή, πίστεψε στον Ηρακλή, πίστεψε στους φιλάθλους του Ηρακλή και στο τέλος, από ό,τι μαθαίνω, έφυγε με κάποιες πίκρες. Και ευτυχώς για τον Ηρακλή που τώρα σκέφτηκε να αξιοποιήσει το κεφάλαιο ο Βασίλης Χατζηπαναγκής και να το βάλει διευθυντή του στο τμήμα το ποδοσφαιρικό. Κρίμα για τον Βασίλη Χατζηπαναγκή γιατί πραγματικά του άξισε μια καλύτερη τύχη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και όχι μονάχα στον Ηρακλή. Καραΐσκος, Χατζηπαναγκής. Χατζηπαναγκής ξέφυγε, μπαίνει στην περιοχή ο Χατζηπαναγκής με συνεχείς τρίπλες. Θα γυρίσει την μπάλα μόνο στο Αντάμο, σουτάρει δυνατά. Θαυμάσιος ο Βασίλης Χατζηπαναγκής με συνεχείς τρίπλες και προσποιήσεις. Τον ξαναβλέπετε εδώ. Μπαίνει στην περιοχή. Αποφεύγει τους αντιπάλους του. Γυρίζει την μπάλα με έντεχνο τρόπο. Ο Κοφίδης σκρινάρει. Πετάγεται ο Αντάμο, σουτάρει πολύ δυνατά. Και out. Χατζηπαναγκής πάντα που προσπαθεί να ξεφύγει. Ξεφεύγει εντυπωσιακά από δύο αντιπάλους του. Κάνει και την παράλληλη σέντρα. Κεφαλιά τελικά η μπάλα είναι. Χατζηπαναγκής έξω από τη μεγάλη περιοχή του Εγάλου, κάνει μια σέντρα και η μπάλα στα δίχτυα. Φοβερό το γκολ του Βασίλη Χατζηπαναγκής στο 5 λεπτό για να γράψει το 2-0. Σε ένα κόσμο απαραίτητων μα και προκατασκευασμένων ηρώων, η παρουσία ενός ειδόλου, αυθεντικού μακισεμνού, συνιστά από μόνη της είδηση. Είναι καλό να είσαι ειδόλο, αλλά και δύσκολο, γιατί όλα τα μάτια είναι στραμμένα στο πρόσωπό σου. Δεν είναι μόνο στο Καφταζό, είναι σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδας. Δηλαδή και ήταν δύσκολο για μένα γιατί κάθε παιχνίδι έπρεπε να είμαι καλός, αλλά δεν μπορείς να το καταφέρεις πάντοτε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, νομίζω ότι τα κατάφερα και ο κόσμος πραγματικά όχι μόνο του Ηρακλή, αλλά και όλες της Ελλάδας με αγάπησε τόσο πολύ. Είμαι πάντα, και μέχρι αυτή τη στιγμή που με παίρνετε τώρα αυτή τη συνέντευξη, πιστεύω, με αγαπάνε πάρα πολύ και είμαι πάντοτε συγκινημένος. Το να χάνονται από τα γήπεδα αυτά τα θεία πλάσματα σαν του Χατζηπαναγκή είναι μια ορφάνια. Τα γήπεδα είναι η τελευταία διαταξική χώρη.
Είναι η χώρα όπου όλοι οι άνθρωποι εξισώνονται. Δεν υπάρχουν πλούσιοι, μη δε φτωχοί. Δεν υπάρχουν άρχοντες, μη δε ταπεινοί και καταφρονεμένοι. Στο γήπεδο οι πάντες είναι ίσοι. Γι' αυτό λοιπόν και παίκτες του Χατζηπαναγή είναι τα τελευταία σινιάλα ελευθερίας. Είναι αυτοί που κρατάνε ψηλά τη σημαία το ποδόσφαιρο ένα άθλημα ελεύθερο, όμορφο, θα έλεγα και εμπολής αναρχικό. Λοιπόν, όταν φεύγει ο Χατζηπαναγής, τότε το ποδόσφαιρο χορεύει το βάλσο του αποχαιρετισμού. Τότε στην καρδιά μας χιονίζει. Χιονίζει γιατί χάθηκε ένας πολύ μεγάλος παίκτης.